Καλησπέρα σε όλους. Ακούγομαι? Ωραία. Καλά. Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα την κάνουμε στα ελληνικά και φυσικά εάν οποιοδήποτε μπει μέσα που τέλος πάντων χρειαστεί να κάνουμε switch στα αγγλικά, θα το κάνουμε on the fly. Λοιπόν, ο τίτλος, να κάνω και ένα present, να είμαστε και πιο ωραίοι, ωραία. Ο τίτλος λοιπόν της παρουσίασης είναι Testing και Spring Boot Application. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, να σας πω δύο λόγια για μένα. Το όνομά μου είναι Κώστας Σιδηρόπουλος. Είμαι Software Engineering Test Capability Lead στην Agile Actors και εργάζομαι για την Agile Actors περίπου 5 χρόνια και συνολικά η συνολική μου εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής είναι περίπου 10 χρόνια. Προσωπικά έχουμε δει και έχει χρειαστεί να τεστάρουμε εφαρμογές οι οποίες είναι σε διάφορες τεχνολογίες, είτε αυτές είναι στο backend, είναι σε Java, είτε και πιο παλιά, έτσι, πιο παλιές τεχνολογίες που ήταν Java Enterprise, ας πούμε, με παραδοσιακούς τρόπους deployment σε Tomcat, είτε φυσικά αφορά τεχνολογίες κυρίως με spring-based, και φυσικά τεχνολογίες οι οποίες να αφορούν JavaScript όχι μόνο στο front-end αλλά και στο back-end. Σήμερα θα επικεντρωθούμε so I see someone probably he is not speaking Greek, so I'm switching to English. So we will focus mostly on how we could test an application. Φύγε, οπότε συγγνώμη παιδιά, θα το ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά και θα μείνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, τι είναι το, καταρχάς μια πολύ βασική, τι είναι το Spring Boot? Το Spring Boot γενικά είναι μια σχεδόν ένα industry-based πλέον, μια industry-based τεχνολογία για να μπορέσουμε να φτιάχνουμε
back-end applications, το οποίο είναι βασίζεται φυσικά πάνω στο Spring και είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει opinionated τρόπους για να μπορέσεις να ξεκινήσεις την εφαρμογή με πολύ minimum configuration. Βασίζεται ως επιτοπλίσον σε convention, όπως λέμε, over configuration, οπότε πολλά πράγματα μπορεί να, όταν θέλουμε να configurarme ένα Spring Boot application, γίνονται μέσω κάποιου convention που το ίδιο ας πούμε το framework μας επιτρέπει. Τα κύρια του features είναι ότι μπορούμε φυσικά να δημιουργήσουμε standalone Spring applications και αυτό συμβαίνει γιατί χρησιμοποιεί embedded Tomcat, Jet ή Undertow κατευθείαν. Άρα πλέον φεύγουμε από την ανάγκη να πρέπει να πάμε να κάνουμε deploy word files. Άρα πλέον έχουμε ένα jar και για την ακρίβεια είναι αυτό όπως λέμε και στον κόσμο της Java, έχουμε ένα fat jar. Ένα jar δηλαδή το οποίο έχει όλη μας την εφαρμογή, είναι executable και πλέον όταν ξεκινάμε να το εκτελούμε, ξεκινάει να εκτελείται και η εφαρμογή. Όπως είπαμε, μας δίνει, έχει κάποιους opinionated starter dependencies, οπότε πολλές φορές όταν πάει κάποιος να φτιάξει ένα Spring Boot application που συνήθως υπάρχει και ένα website, το Spring Boot Initializer, θα δει ότι μπορεί να του βάλει κάποιους Spring Boot starters που μέσα θα έχουν ένα σύνολο από dependencies και βιβλιοθήκες του Spring Boot και φυσικά αυτόματα μπορεί να κονφιγκουράρει το Spring και κάποια third party libraries. Επίσης μπορεί να μας δώσει με production ready features όπως είναι metrics, health checks και externalized configurations. Ένα από τα πιο βασικά αυτά είναι ο actuator με τον οποίο μπορούμε να φτιάχνουμε και να βλέπουμε απλά έχοντας το dependency να έχουμε κάποια health checks για να βλέπουμε που καλώντας ένα API να βλέπουμε σε ποιο, τέλος πάντων, σε τι κατάσταση βρίσκεται η εφαρμογή μας, το οποίο φυσικά είναι ένα από τα πολύ core κομμάτια τα οποία πρέπει κάποιος να υλοποιεί όταν θα πρέπει να κάνει deploy αυτό το service πάνω στο Kubernetes. Άρα λοιπόν όλη αυτή πλέον η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Και φυσικά δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο code generation ή κάποιο requirement για XML configuration. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του testing, που είναι και το main focus της σημερινής μας κουβέντας. Φυσικά η πρώτη ερώτηση είναι, πριν πάμε στις οποιασδήποτε τεχνικές λεπτομέρειες, είναι το γιατί να τεστάρουμε καταρχάς. Είναι μια ερώτηση η οποία μπορεί να φαντάζει τόσο προφανώς χαζή, αλλά σε πάρα πολλές ομάδες και τρόπους με τους οποίους εργάζονται δεν είναι και τόσο προφανώς, ας το πούμε, χαζί. Γιατί πολλές φορές αναρωτιούνται. Εδώ λοιπόν, ξεκινώντας με το κλασικό παράδειγμα που κάποιος έρχεται σου λέει έχω να σου πω ένα καλό ή ένα κακό, πάντα ζητάς να ξεκινήσεις από το κακό για να
σταματήσεις με το καλό, άρα να σου έρθει και λίγο πιο έτσι εύκολο. Άρα λοιπόν και εδώ θα κάνουμε το αντίστοιχο. Θα ξεκινήσουμε με το κακό. Λοιπόν, ποια είναι τα μειονεκτήματα του να τεστάρουμε? Προφανώς πρέπει να σπαταλήσουμε χρόνο, γιατί θα πρέπει να γράψουμε τεστ κώδικα. Άρα λοιπόν, ότι πολλές φορές πρέπει να τρέξουμε να παραδώσουμε κάποιο feature, ή μπορεί να έχουμε τελειώσει ένα feature και να βαριόμαστε να γράψουμε τώρα κάποιο τεστ, να λέμε έλα μωρέ, εντάξει τώρα θα παίζει ας πούμε αυτό που φτιάξαμε, δεν υπάρχει θέμα, είμαι πολύ καλός developer, ξέρω να γράφω κώδικα και έχω πολλά χρόνια εμπειρίας, οπότε γιατί τώρα να κάτσω να γράψω τεστ. Επίσης πολλές φορές το testing μπορεί να είναι δύσκολο και λίγο έτσι να σε μπερδεύει. Εδώ θα χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κουβέντα, ότι ένας από τους λόγους που γράφουμε τεστ, θα το δούμε και αργότερα, πολλές φορές μπορεί να δυσκολευτούμε και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, μα έτσι είναι πολύ δύσκολο να τεστάρω αυτή τη γραμμή του κώδικα, δεν τεστάρεται αυτό. Και φυσικά όπως είπαμε υπάρχει και η λογική, και το my code runs perfectly, τέλος πάντων γιατί να πρέπει να το τεστάρω. Πάμε λοιπόν τώρα στο καλό κομμάτι, γιατί ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να τεστάρουμε. Καταρχάς έχουμε λιγότερα bugs. Εδώ λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει κάποιος να σκεφτεί, είναι ότι δεν συζητάμε ότι δεν θα έχουμε bugs. Αυτό είναι δύο από τους μεγαλύτερους μύθους. Το θα γράψω τεστ ή θα κάνουμε τεστ για έτσι ώστε όταν πάμε παραγωγή να μην έχουμε bugs, και θα γράψω τεστ τα οποία θα έχουν 100% coverage. Αυτοί λοιπόν είναι δύο μύθοι, οι οποίοι είναι και μάλιστα σε βαθμό και ως ενός βαθμού και λίγο θα το έλεγα και επικίνδυνοι. Άρα λοιπόν πάντα θα έχουμε bugs. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε να κάνουμε, που έχουμε σκοπό, είναι να κάνουμε eliminate την ποσότητα και φυσικά και το criticality των bugs. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι παραδίδουμε καλύτερο quality στον κώδικά μας. Σίγουρα είναι πολύ βασικό να διαβεβαιώνουμε ότι είναι reliable ο κώδικας μας και ότι εξασφαλίζουμε και την ικανοποίηση τέλος πάντων του customer, οποιουσδήποτε και αν είναι αυτός. Μπορεί να είναι κάποιος, να είναι κάποιο εσωτερικό third party και να μας το κάνει consume κάποιος που να είναι μέσα στη δικιά μας εταιρεία. Μπορεί να είναι ένα application το οποίο να το βγάζουμε externally και να τέλος πάντων το καταναλώνουν οι χρήστες. Μπορεί να είναι ένα open source application το οποίο το χρησιμοποιούν άλλοι users. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένει ικανοποιημένος. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι ο λόγος με τον οποίο γράφουμε τεστ είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο το refactoring για άτομα και για κόσμο ο οποίος μπορεί να έχει χρόνια, κάποια χρόνια εμπειρίας πάνω στο κομμάτι του development, θα έχει φτάσει και πιθανόν θα έχει δει application και εφαρμογές όπου ζητείτε, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει refactoring σε έναν κώδικα ή πρέπει να πειράξει κάποιο σημείο ενός κώδικα ο οποίος για διάφορους λόγους είναι αρκετά complicated.
Οπότε μπορεί να χρειαστεί να πειράξει ακόμα και μία γραμμή. Παρόλα αυτά φοβόμαστε να κάνουμε και την παραμικρή αλλαγή, γιατί πολύ απλά λέμε τώρα και τι θα γίνει και τι θα σπάσει. Ειδικά αν βρισκόμαστε έτσι και σε μια ομάδα που μπορεί να έχει και λίγο πιο περίεργους lead managers, upper management, οτιδήποτε, είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι στο να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Άρα λοιπόν μπορεί να αρχίσουμε να ζητάμε να γίνουν πιο εκτεταμένα regression test, manually. Άρα λοιπόν η αλλαγή, ακόμα και μια μικρή αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε, να μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Άρα έχοντας λοιπόν μια καλά δομημένη suite από τεστ, μας διευκολύνει στο να κάνουμε ένα refactoring πολύ πιο γρήγορα, να τρέξουμε τα τεστ, να δούμε ότι κάνουν fail, να δούμε για ποιο λόγο κάνουν fail, να φτιάξουμε την αλλαγή μας και εν τέλει να μπορέσουμε οτιδήποτε είναι να το μερτζάρουμε, να το μερτζάρουμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Και εδώ λοιπόν έρχεται και το effective performance που λέμε πιο κάτω, ότι μπορούμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ή όπως και το lower maintenance, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα να κάνουμε τις οποιασδήποτε αλλαγές, γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας διασφαλίσει ότι αυτή η αλλαγή που κάνουμε δεν έχει σπάσει άλλα πράγματα. Και φυσικά μας κάνει ensure και ένα δεδομένο quality για το product. Άρα λοιπόν πολλές φορές ξέρουμε ότι το product το οποίο έχουμε δώσει έχει το δεδομένο, τη δεδομένη ποιότητα. Σε δεύτερο βαθμό πάμε να δούμε ποια κομμάτια του software θα πρέπει να τεστάρονται. Πολλοί λοιπόν, όπως είπαμε, πιστεύουν ότι πρέπει κάθε γραμμή του κώδικα να τεστάρεται. Αυτό, συζητώντας και όπως είπαμε και πριν, ένας από τους μεγαλύτερους μύθους είναι το 100% coverage. Αυτό είναι, όπως είπαμε, και δεν είναι σωστό και ως ένα σημείο μπορεί να φανεί και λίγο έτσι επικίνδυνο, γιατί ένας από τους βασικούς προφανούς σκοπούς του να γράφουμε το automated test είναι να γίνουν μέρος ενός continuous integration process. Άρα λοιπόν να μπορούμε να μερτζάρουμε την οποιαδήποτε αλλαγή και μετά μέσα στην διαδικασία του CI να τρέχουν αυτά τα τεστ και να μας δίνουν γρήγορα ένα feedback. Προσπαθώντας εμείς να γράψουμε τεστ φτάνοντας σε αυτό το περίφημο 100%, το οποίο θα γίνει με αρκετό πόνο το να φτάσουμε το 100%, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε τα τεστ μας αρκετά πιθανόν πιο αργά. Άρα λοιπόν θα βάλουμε στο CI μας τα τεστ να γίνουν αρκετά πιο αργά. Το ζήτημα λοιπόν εδώ θα ρωτήσει κάποιος είναι ok, αλλά με αυτά που μας είπες πριν για, για τα πλεονεκτήματα, δεν είναι καλό να ας είναι και λίγο πιο αργά? Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι μπορούμε, προφανώς βάζουμε και άλλα τεστ και μπορεί να γίνουν και πιο αργά, αλλά είναι και θέμα και το τι κερδίζουμε. Και εδώ συνήθως υπάρχει ο χρυσός κανόνας που λέει του 80-20, ο οποίος είναι εμπειρικός κανόνας. Συνήθως το 80, όπως λέμε, το 80% των bugs βρίσκεται στο 20% της εφαρμογής. Ή μπορεί να πεις ότι το 80% του βασικού functionality βρίσκεται στο 20% του κώδικα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πολλές φορές, αυτό που πρέπει και μας νοιάζει πάρα πολλές φορές, είναι να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα του CI
και στο να κάνουμε ensure το quality και φυσικά το πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε το οποιοδήποτε refactoring. Οπότε θα πρέπει να προσπαθούμε να γράφουμε test για critical και complex parts της εφαρμογής μας και φυσικά τα καινούργια feature που έρχονται να μπορούμε να φτιάχνουμε μια solid έτσι, σουίτα η οποία να καλύπτει ένα ικανοποιητικό ποσοστό του κώδικα. Όπως λέμε trivial κώδικας, όπως είναι για παράδειγμα το να έχουμε ένα πόντζο, ένα απλό object το οποίο έχει getters, setters, δεν χρειάζεται φυσικά να πάμε να το τεστάρουμε, ή configuration πιθανών αρχεία και μάλλον συγγνώμη configuration classes και αυτές συνήθως δεν έχουν τόσο complex και δεν έχουν τόσο logic μέσα για να το τεστάρουμε. Άρα είναι ένα από τα μέρη τα οποία δεν χρειάζεται πιθανόν να τεσταριστεί. Τώρα, τι χρειάζεται να τεστάρουμε? Μπορούμε να τεστάρουμε προφανώς τα happy paths και τα common cases για οποιοδήποτε functionality μπορεί ας πούμε, να έχει η εφαρμογή μας. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να τεστάρουμε, edge cases τα οποία μπορεί να είναι και usual edge cases μέσα στην εφαρμογή μας. Ένα άλλο strategy είναι οποτεδήποτε βρίσκουμε κάποιο bug πιθανό να χρειάζεται να φτιάξουμε και κάποιο test case για να μπορέσουμε να το κάνουμε cover. Και σε τέταρτο βαθμό να βάζουμε και edge case test για λιγότερο critical code, απλά πάντα με την έτσι με μια προσοχή του κατά πόσο αυξάνουμε εν τέλει και όλο το execution time μέσα στο CI. Τώρα πάμε λίγο σε πιο εσωτερικές λεπτομέρειες, πού θα πρέπει να βρίσκονται τα τεστ. Φυσικά περισσότεροι όσοι έχουν ασχοληθεί και με Java κομμάτι, υπάρχει το source main Java και το source test Java, ή αν για τον οποιοδήποτε λόγο, που εγώ να σου πω για την αλήθεια είμαι πολύ μεγάλο fan του Spock, είναι σε Groovy, θα μπορούσε να είναι source test Groovy. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι αν θέλουμε και πιο high level test, όπως είναι για παράδειγμα integration test ή functional test ή και performance test, που καλό είναι να βρίσκονται όλα αυτά μαζί μέσα στο ίδιο repository, να είναι μέσα σε ξεχωριστά source sets. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε main Java για το application κώδικα, test Java για τα unit test, functional test Java για τα functional test τα οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, και performance test σκάλα όπως θα δούμε αργότερα πιθανόν με το Gatling, και να είναι όλα μέρος ενός repository. Άρα εάν χρειάζεται σαν μέρος ενός user story και ενός merge request που θα στείλουμε, να έχουμε κάνει αλλαγές στο main κώδικα, στα unit test, στα functional test, ακόμα και στις performance test, να είναι μέρος ενός merge request και όλα αυτά μαζί να έρθουν και να μερτζαριστούν. Πηγαίνοντας λοιπόν λίγο να δούμε και τα κομμάτια που αφορούν τα διάφορα testing types, εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε unit test, έχουμε integration test, έχουμε functional test, έχουμε acceptance test, sanity test, έχουμε πάρα πολλά είδους από test. Θα δούμε με περισσότερη έτσι λεπτομέρεια
και φυσικά στο χρόνο που μας επιτρέπεται, τα πρώτα τρία, Unit, Integration, Functional, και φυσικά θα προσπαθήσουμε να δούμε και λίγο και κάποια κομμάτια που αφορούν και το Performance Test. Τώρα, τα Unit Test είναι τεστ τα οποία τεστάρουν το όριό τους και το boundary τους, είναι η Java κλάση. Δεν πρέπει να έχουν κάποιο external dependencies, δηλαδή databases, άλλες κλάσεις, το Spring Application Context. Τεστάρουν μόνο συγκεκριμένα μέρη και ουσιαστικά τεστάρουν τις public μεθόδους μιας κλάσης. Τώρα, συνήθως εδώ το ιδανικό coverage είναι γύρω στο 70-80% line coverage, όπως λέμε, δηλαδή τα τεστ μας να καλύπτουν σε επίπεδο γραμμών γύρω στο 70-80%. Και φυσικά κυρίως, όπως είπαμε, γράφονται από developers, αλλά έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου που γράφει κώδικα, για μένα θεωρώ ότι είναι developers, άρα τέλος πάντων όλοι μπορούν να γράψουν όλα αυτά εδώ τα τεστ. Τώρα, τα integration test γενικά σαν όρος είναι πάρα πολύ μεγάλος και πιάνει ένα πολύ μεγάλο scope. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οτιδήποτε μπορεί να ξεφύγει πλέον από το επίπεδο του unit, άρα από το επίπεδο της κλάσης μας απομονωμένης, αρχίζει και είναι ένα integration test. Εδώ αυτό που θέλουμε πιο πολύ να πούμε είναι ότι πιθανόν πολλές φορές να θέλουμε να τεστάρουμε κάποια κομμάτια του κώδικά μας τα οποία μπορεί να μιλάνε με ένα external, με ένα άλλο service. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ένα αντίστοιχο mocking στο external service και να πάρουμε μια απάντηση και να το δούμε αυτό το κομμάτι integrated, ή να θέλουμε να δούμε, να σηκώσουμε μια database και να δούμε μόνο το κομμάτι που επικοινωνεί με την database, σε επίπεδο δηλαδή Spring, μόνο ένα repository, ας πούμε, πώς επικοινωνεί με την database. Άρα αυτά εδώ είναι πιο μικρά integration test, τα οποία φυσικά είναι και πιο αργά από τα unit test και ο σκοπός τους είναι, ακριβώς όπως λέει και το όνομά τους, προφανώς να εξετάσουν το integration, πάνω χάρη του repository, με την database και να δούμε ότι όλα λειτουργούν όπως θέλουμε. Ή το να εξετάσουμε αν το Spring Application Context, για παράδειγμα, σηκώνεται και παίζει μια χαρά. Τώρα, αυτό που αποκαλούμε functional test συνήθως είναι είναι ένα υποσύνολο πρακτικά των functional test. Απλά εδώ βλέπουμε το service μας σε isolation από όλη την υπόλοιπη πλατφόρμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το boundary και το όριο το οποίο τεστάρουμε είναι το API το οποίο κάνει expose το ίδιο μας το service. Μιλώντας λοιπόν για Spring Boot, το API το οποίο μπορεί να κάνει expose είναι ένα REST API, είναι ένα SOAP Web Service, είναι πιθανόν να ακούει έναν message broker όπως είναι ένα Kafka, μπορεί να είναι WebSocket. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα boundaries και αυτά είναι τα οποία θα χρειαστεί κάθε φορά να ελέγξουμε και να τεστάρουμε. Από εκεί τεστάρουμε πλέον και αρχίζουμε και βλέπουμε το application μας από εδώ και πέρα ως μια black box εφαρμογή. Άρα αν κάνουμε expose ένα REST API, ξέρουμε το API, ξέρουμε το contract, όπως λοιπόν θα το γνώριζε κάποιο άλλο service ή πιθανόν ένα web application ή ένα mobile application, έτσι λοιπόν θα το καλέσουμε
και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η κλίση. Και φυσικά τα ανάλογα γίνονται έτσι και με οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων τρόπο που μπορεί να οποιοδήποτε άλλο interface μπορεί να κάνει expose. Τώρα υπάρχει ένα terminology το οποίο να πούμε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Το code under test είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε actually να τεστάρουμε. Το test feature μπορεί να είναι κάποια έτοιμα data, όπως μπορεί να είναι data για mocking, data τα οποία test data που μπορεί να υπάρχουν σε μια database, να βρίσκονται σε κάποιο αρχείο, τα οποία να τα διαβάζουμε και να φτιάχνουμε μια έτοιμη database με γνωστά test data. Από εκεί πέρα υπάρχουν, θα ακούσετε πολλές φορές, το TDD ή το BDD, πολύ buzzword και πολλοί κόσμος προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει. Το TDD πρακτικά αναφέρεται στο γράφουμε πρώτα τα test, κάνουν fail και μετά φτιάχνουμε τον κώδικα για να φιξάρουμε, για να ουσιαστικά κάνουμε τα test να παίξουν. Το BDD από την άλλη μεριά έρχεται και χτίζεται πάνω στο TDD, αλλά πλέον αυτό που γράφουμε σαν test είναι specs, τα οποία είναι specifications, είναι πράγματα τα οποία θέλουμε και μας ζητούνται από τον εκάστοτε πελάτη να παραδώσουμε, και είναι τα acceptance criteria, είναι τα requirements δηλαδή τα οποία θέλουμε να φτιάξουμε και να υλοποιήσουμε. Τώρα, πολλές φορές μπορεί να ακούσετε τι είναι mock ή spy. Το mock είναι ένα fake, όπως λέμε, implementation μιας κλάσης η οποία χρησιμοποιείται για testing. Ακριβώς λοιπόν έτσι μπορούμε να κάνουμε isolate μια class από άλλες κλάσεις. Και το spy είναι ένα partial mock, δηλαδή μπορεί να είναι μια πραγματική κλάση, απλά έχουμε κάνει mock, έχουμε δηλαδή κάνει simulate τη συμπεριφορά συγκεκριμένου κώδικα, συγκεκριμένων μεθόδων αυτής της κλάσης και όχι όλες τις, όχι όλες τις κλάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε το πιο κλασικό πλέον design pattern, ας πούμε, στο χώρο του testing, όπου μπορεί κάποιος να δει πώς σχεδιάζουμε τεστ, και ο λόγος που τα σχεδιάζουμε με αυτόν τον τρόπο έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι εμείς γράφουμε τεστ για όλους τους λόγους που είπαμε πιο πριν, αλλά πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα ότι όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος ενός continuous integration, continuous delivery process, τα οποία θα πρέπει να τρέχουν με κάθε merge, ας πούμε, τουλάχιστον στο main branch. Από εκεί πέρα υπάρχουν δυνατότητες να τρέχουν και στο κάθε merge request. Μπορεί ο καθένας να φτιάξει διάφορα πράγματα. Ακόμα και με ένα git hook, ας πούμε, να αναγκάσει με κάποιο τρόπο, αν θέλει να γίνει τόσο σκληρός, τον developer να τρέχουν αυτά τα test. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, όπως είπαμε, έχουμε τα unit test, έχουμε τα integration test, όπου εδώ πέρα είναι τα test τα οποία συζητούσαμε πριν κάποια κομμάτια, και φυσικά μετά έχουμε τα end-to-end test, που στη δικιά μας περίπτωση το Spring Boot θα είναι τα λεγόμενα functional test, δηλαδή εκεί που τεστάρουμε σε επίπεδο πλέον API. Τώρα, για να πάμε και λίγο σε πιο συγκεκριμένες τεχνολογίες, ένα από τα industry standards και ένα framework το οποίο βρίσκεται στην αγορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το JUnit. Έχει φτάσει πλέον στη version 5 με σημαντικές αλλαγές, οπότε είναι ένα από τα framework τα οποία μπορεί κάποιος να είναι σχεδόν standard, developers να έχουν χρησιμοποιήσει
το JUnit, κυρίως Java developers, για να γράψουν κάποια unit test. Το πιο κλασικό φυσικά annotation το οποίο χρησιμοποιείται, γιατί είναι annotation based, είναι το annotation test, οπότε με αυτόν τον τρόπο κάνουμε identify μία μέθοδο σαν test μέθοδο, και φυσικά έχουμε μία λίστα από annotations τα οποία μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει για να κάνει, για να γράψει τα τεστ του. Τώρα εδώ θέλοντας λίγο μπορούμε να προχωρήσουμε και να πούμε ότι επειδή έχουμε μείνει και 10 λεπτά, γενικά υπάρχουν κάποια naming convention, πώς ονομάζουμε τα τεστ μας, προτιμάμε να την κλάση μας να τελειώνει σε τεστ και να έχει αυτό το suffix. Φυσικά στο πώς ονοματίζουμε τις μεθόδους μας, πολλές φορές μπορούμε να χρησιμοποιούμε το should, όπως για παράδειγμα order should be created or menu should get active, και φυσικά το άλλο framework το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έρχεται και κουμπώνει μαζί με το JUnit είναι το Mockito, το οποίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή mock frameworks τα οποία χρησιμοποιούνται μαζί με το JUnit και μας επιτρέπει να configurarουμε και να φτιάξουμε mock objects. Γενικά το Mockito μπορεί να μας διευκολύνει πάρα πολύ στο να φτιάξουμε κάποιες τεστ, να μας διευκολύνει να φτιάξουμε τεστ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πλέον να κάνουμε isolate την μέθοδο που θέλουμε να τεστάρουμε σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Πολύ βασικά πράγματα του Mockito είναι το annotation mock για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα mock objects, το inject mocks για να μπορούμε να κάνουμε ένα τύπου dependency injection, και φυσικά από τα πιο βασικά είναι το να configurarουμε τα mocks με τα when then return ή when then throw, όταν τέλος πάντων καλείται μια μέθοδος ενός object που το έχουμε κάνει mock, να μας κάνει return μια συγκεκριμένη τιμή, ένα συγκεκριμένο object, οτιδήποτε. Και ένα από τα πιο βασικά έτσι, functionalities είναι το verify, το οποίο φυσικά μπορεί να μας κάνει κάποιο verification σχετικά με το πόσες φορές μπορεί να έχει καλεστεί μια μέθοδος. Άρα εδώ πάμε στο κομμάτι του interaction based testing, όπου πολλές φορές χρειάζεται για όταν μια μέθοδος μας τέλος πάντων κάνει και κάποιο side effect, όπως για παράδειγμα κάνει τη λειτουργικότητα του, αλλά στέλνει και ένα μήνυμα μέσα σε ένα message broker, να θέλουμε να κάνουμε verify ότι έκανε ό,τι είναι να κάνει, αλλά καλέσκει και η μέθοδος που στέλνει το μήνυμα μέσα στον message broker. Άρα η verify χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για να βλέπουμε και για να ελέγχουμε τέτοιου είδους πράγματα. Θέλω λίγο να πάω σε κομμάτια λόγω περιορισμένου χρόνου, κάποια από τα best practices τα οποία είναι, τα έχουμε βάλει στα unit test, αλλά δεν αφορούν μόνο τα unit test, είναι το να κάνουμε το κάθε test ανεξάρτητο το ένα από το άλλο, να προσπαθήσουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο φτιάχνοντας test τα οποία όπως λέμε είναι hermetic test, δηλαδή είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τρέξουμε τα τεστ αυτά in parallel, άρα να μπορέσουμε λοιπόν να μειώσουμε και το execution time. Ένα άλλο είναι να προσπαθούμε να κρατάμε τα τεστ μας όσο γίνεται πιο μικρά και γρήγορα. Να προσπαθούμε να κάνουμε φυσικά να κάνουμε ensure, όπως είπαμε, ότι test classes βρίσκονται στο ίδιο Java package όπως και και η production class. Δεν εννοώ το ίδιο source set εδώ, έτσι εννοούμε
κάτω από το ίδιο, στα διαφορετικά sources, αλλά να είναι κάτω από το ίδιο package. Ο test κώδικας φυσικά και θα πρέπει να είναι separated από το production release κώδικα. Θα πρέπει και είναι πολύ βασικό να ονοματίζουμε τα test μας πάρα πολύ καλά, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα test μας λειτουργούν και ως ένα live documentation, με την λογική ότι όταν κάποια στιγμή και εμείς μπορούμε να φύγουμε από το project, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει να δει τα test τι κάνουν, για να μπορέσει να καταλάβει η εφαρμογή τι ακριβώς θέλει να κάνει. Να μην περνάμε τα τεστ απλά για να περνάνε, να έχουν και κάτι, προφανώς να κάνουν κάποιο actual test, αυτό το πιο ακραίο που κάποιες φορές μπορεί να έχει πέσει και σε κάποια στα μάτια είναι κάνει το test action, κάνει και τέλος πάντων στο τέλος κάνει ένα assert true, οπότε στην πραγματικότητα απλά το έκανε να περάσει και δεν έκανε τίποτα. Όσο γίνεται να κάνουμε minimize τα assertions και να μην βάζουμε πάρα πολλά assertions στα test, και ιδανικά να πάμε σε ένα assertion, αυτό φυσικά είναι το ideal, αλλά okay, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πάντα θα πρέπει να έχουμε μόνο ένα assertion, αλλά όσο γίνεται να τα κάνουμε minimize, και φυσικά να μην κάνουμε skip ή comment τα test. Εάν χρειάζεται τον οποιοδήποτε λόγο, επειδή τα τεστ δεν παίζουν και μπορεί να χρειάζονται κάποιο φιξάρισμα και χρειάζεται να κάνουμε skip ή comment, να έχουμε κάποιο comment, έστω ένα to do comment, ότι πρέπει να φιξαριστούν. Αλλιώς, εάν είναι άχρηστα, ας τα σβήσουμε και να μην είναι μέσα στο code base. Άρα skip ή comment ή test δεν προσφέρουν τίποτα. Τώρα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ένα από τα πολύ βασικά κομμάτια του Spring Boot είναι ότι μας δίνει και το Spring Boot Starter Test, το οποίο αυτό που μας δίνει πάρα πολύ είναι το annotation του Spring Boot Test. Τι είναι αυτό? Και αυτό είναι το βασικό annotation με το οποίο πλέον μπορούμε να γράψουμε functional test, δηλαδή test τα οποία θα σηκώσουν την εφαρμογή και θα εξετάσουμε το boundary τους. Το Spring Boot Test λοιπόν είναι ένα annotation το οποίο μας το δίνει το Spring Boot, για την ακρίβεια το Spring Boot Starter Test Dependency, και με αυτό, όπως είπαμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσα από τα test το ίδιο μας το application context, ουσιαστικά την εφαρμογή μας. Είναι μια εναλλακτική στο annotation context configuration και πρακτικά έχει πολύ περισσότερα πράγματα πάνω στο είναι on top μάλλον του context configuration. Κάποια από αυτά που μπορούμε να configurarουμε με το Spring Boot Test είναι το properties, είναι τα classes, δηλαδή ποια application properties να χρησιμοποιήσει, ποια classes να χρησιμοποιήσει για να επιπλέον, παραδείγματος χάρη, άμα χρειάζεται για να κάνει configuration, το web environment, και ένα από τα πιο σημαντικά είναι το random port που πολλές φορές χρησιμοποιούμε. Άρα στην πραγματικότητα μπορούμε να σηκώσουμε το Spring Boot application μας μέσα σε μια πόρτα η οποία θα είναι τελείως random, άρα θα μπορέσουμε και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε τεστ τα οποία θα τρέχουν παράλληλα το ένα με το άλλο. Και εδώ ένα από τα πολύ βασικά κομμάτια τα οποία μας δίνει το Spring Boot Test είναι ότι μας δίνει το Test Rest Template, το οποίο είναι μια εναλλακτική στο Rest Template, για την ακρίβεια είναι ένα wrapper πάνω στο Rest Template. Και έχουμε κάποια features, όπως το ότι το base URL, ακριβώς επειδή μπορεί να χρησιμοποιήσαμε random port, το base URL, δηλαδή το localhost, και η random port που έγινε assign πάνω σε αυτό το, σε αυτό το application, είναι πλέον predefined, άρα το μόνο που χρειάζεται εμείς όταν χρησιμοποιούμε το test rest template είναι να πάμε και να καλέσουμε το URL, τέλος πάντων, που είναι
για το API το οποίο θέλουμε να καλέσουμε, να τεστάρουμε. Εδώ δίνουμε ένα παράδειγμα με το Spring Boot Test. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ξεκινάμε σε μια random πόρτα, κάνουμε το wire, το test, rest and blade. Εδώ δεν είναι με JUnit, είναι με τέλος πάντων με Spock, αλλά εντάξει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι με το test, rest and blade βλέπουμε ότι καλούμε το slash token, όπως δηλαδή χρησιμοποιούμε και το rest and blade, και δεν μας ενδιαφέρει σε ποια πόρτα έχει τέλος πάντων σηκωθεί η εφαρμογή μας. Άρα είναι το Spring Boot Test και το Test Rest and Blade είναι τα πιο πλέον χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσει κάποιος να δει, να μπορέσει να κάνει αυτά που λέμε τα Functional Test. Παραβλέπω λίγο κάποια πράγματα με το Web MVC, το οποίο είναι ένας τρόπος πολύ χοντρικά να πούμε, αν θέλει κάποιος να τεστάρει απομονωμένους τους controllers μεμοκαρισμένο το service το οποίο πιθανόν να καλούνε, και όσον αφορά τα best practices για τα functional tests, το ίδιο ισχύει και εδώ. Δηλαδή, όπως λοιπόν ό,τι best practices λέγαμε για τα unit tests, τα ίδια ισχύουν και ακριβώς εδώ. Ένα επιπλέον πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνει κάποιος considerate είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε duplicate το test logic. Όπως λοιπόν έχουμε ένα πολύ γνωστό pattern, το try, το do not repeat yourself όσον αφορά τον κώδικα, το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι του testing. Αν λοιπόν έχουμε για τεστάρει ένα functionality και το main logic του κρύβεται μέσα σε μια κλάση, θέλουμε δηλαδή να δούμε ότι καλούμε ένα API με invalid, ας πούμε, email, και θέλουμε και όλο το business logic στην πραγματικότητα είναι ένα regular expression. Εμείς μπορούμε να έχουμε ένα functional test, να καλέσουμε το API με ένα invalid, ας πούμε, email, να πάρουμε πίσω πιθανόν ένα 409 error ή οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο έχουμε μαπάρει αυτό το error και να δούμε αυτό το functionality, αλλά το να τεστάρουμε το actual regular expression, αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο unit test για να είναι και πολύ πιο γρήγορο και να έχει και το ίδιο, ας πούμε, effectiveness. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε duplicate όλη αυτή τη λογική και να πάμε ξανά σε επίπεδο API testing να ξανατεστάρουμε πράγματα τα οποία πιθανόν να τα έχουμε τεστάρει σε επίπεδο unit. Μία από τις βασικές τεχνολογίες είναι βέβαια το WireMock, το οποίο είναι ένας HTTP mock server και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και μέσα προγραμματιστικά. Εδώ δείχνουμε λίγο πώς μπορούμε να το ξεκινήσουμε, είτε προγραμματιστικά είτε σαν ένα Docker container. Μπορούμε να κάνουμε stub τα HTTP calls, συγγνώμη που τα παίρνω γρήγορα, απλά επειδή έχει περάσει λίγο και η ώρα. Και το τελευταίο κομμάτι που ήθελα να δούμε είναι το κομμάτι του Gatling, ότι πέρα από τα functional tests και το να δούμε ότι τα specs δουλεύουν όπως δουλεύουν, πολλές φορές χρειάζεται να δούμε και κομμάτια που αφορούν performance, όπου το performance είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια τέλος πάντων. Testing μπορεί να αφορά low testing, μπορεί να αφορά stress testing, shock testing, υπάρχουν πάρα πολλά και διάφορα τέλος πάντων υπό types. Μπορούμε να θέλουμε να δούμε το application πώς συμπεριφέρεται όταν παίρνει συνεχόμενη κίνηση για πολλή ώρα, πώς συμπεριφέρεται όταν θα πάρει μια ξαφνική κίνηση, πώς συμπεριφέρεται όταν για παράδειγμα μπορεί να σκάσουν in parallel πολλά έτσι request. Άρα λοιπόν το Gatling, όπου είναι σε σκάλα, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε ένα πολύ βασικό σενάριο, όπου έχουμε βάλει ένα simulation, όπως λέει. Γενικά το Gatling αυτό που μας δίνει είναι ένα DSL, άρα δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει πάρα πολύ καλή σκάλα για να πάει να γράψει performance test. Όπως βλέπουμε εδώ, σετάρουμε το HTTP, ποιο είναι το base URL, διάφορους headers,
και στο σενάριο του λέμε ότι κάλεσε το slash, τέλος πάντων κάνει και κάποιο post και μπορούμε να του σετάρουμε και τους users και να του πούμε ότι κάνε inject εδώ πέρα του once, έχουμε βάλει έναν, αλλά φυσικά μπορούμε να του βάλουμε 10 ή έχει διάφορα injection models, να κάνει ramp up τους users, να κάνει constant users per second και φυσικά ακόμα και να χτίζουμε custom σενάρια ότι πρώτα βάλε να σκάσουν at once 10, μετά να κάνει ramp up μέχρι τους 30 και μετά να έχει συνεχόμενους 30, αναλόγως με το πώς είναι η εφαρμογή μας και πώς δουλεύει. Άρα λοιπόν να έχουμε μέσα στο όλο, έτσι όπως λέμε, μέσα στο όλο μας repository και performance test. Άρα αυτό που είπαμε χοντρικά είναι μέσα στο κάποιους από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τεστάρουμε ένα Spring Boot application είναι με τα unit test, είδαμε κάποια best practices, είδαμε για ποιο λόγο τα χρειαζόμαστε, είδαμε ποια εργαλεία υπάρχουν για να μπορέσουμε να τα γράψουμε, είδαμε κομμάτια που αφορούσαν τα functional test και το κομμάτι και τι μας δίνει το Spring Boot για να μπορέσουμε πολύ εύκολα και πάρα πολύ άνετα να ξεκινήσουμε την εφαρμογή μας μέσα από τα τεστ και να χρησιμοποιήσουμε το test rest template για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα calls και φυσικά είδαμε ποια άλλα tools υπάρχουν για να μπορέσουμε να κάνουμε stub και τα HTTP calls τα οποία μπορεί να χρειαστεί να κάνει το service μας σε κάποια άλλα, άρα να κάνουμε mock και stub αυτά τα HTTP calls, άρα να έχουμε ένα πλήρες isolation του service και τέλος είδαμε πως μπορούμε και ποια tools υπάρχουν για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και κάποια performance test τα οποία μπορεί να θέλουμε να έχουμε για το Spring Boot application μας. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Απορίες, ερωτήσεις είναι φυσικά όλες δεκτές. Ωραία, δεν βλέπω ερωτήσεις, οπότε μπορούμε να το λήξουμε. Οτιδήποτε θέλετε φυσικά να ρωτήσετε, μπορείτε να με βρείτε και εδώ μέσα και να κάνουμε το οποιοδήποτε chat και φυσικά ακόμα και στο LinkedIn μπορείτε να με βρείτε και να με ρωτήσετε οτιδήποτε χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Γεια σας.